Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει η Κρήτη μετά το σαρωτικό πέρασμα της ωκεανίδας που χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα όλο το νησί. Τραγικός ο επίλογος των ερευνών για τον εντοπισμό του 61χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος είχε χαθεί σε νερά χυμάρου στον Αποκόρονα. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν νεκρό τον αγνοούμενο πατέρα 5 παιδιών μεταξύ Βρυσών και ο Γεωργίου Πόλιος. Εντολή για εκένωση σπιτιών στον Πλατανιά του Δήμου Ρεθύμνου έχει δοθεί από τους αρμόδιους φορείς πολιτικής προστασίας. Κατέρευσε το μεσημέρι της Δευτέρας η ιστορική γέφυρα του ποταμού Κερίτης στην είσοδο του Αλικιανού του Δήμου Πλατανιά. Η γέφυρα που είχε υποστεί σημαντικές ζημιές από την κακοκαιρία της 14ης Φεβρουαρίου κόπηκε στα δύο καθώς δεν κατάφερε να αντέξει τον τεράστιο όγκο των νερών. Νωρίτερα σήμερα είχε υποστεί καθίζηση τμήμα του δρόμου που εφαπτόταν με τη γέφυρα και είχαν γίνει εργασίες στήριξης. Μιλάμε για μια γέφυρα, τη γέφυρα του Κερίτη, η οποία κατασκευάστηκε από τους κατοίκους του Αλικιανού το 1908. Είναι τρίτοξη πετρόχτιστη και όση ώρα είμαστε εδώ για να δώσουμε το ρεπορτάζ Ελπίδα, μπορούμε να πούμε ότι σιγά σιγά υποχωρούν δυστυχώς κομμάτια από την γέφυρα του Κερίτη, από ένα νεότερο ιστορικό αρχαίο μνημείο όπως έχει κηρυχθεί. Έχουν υποχωρήσει επίσης και όγκοι πάνω από τη γέφυρα, ενώ μέχρι πριν από λίγο κάτοικοι της περιοχής προσπαθούσαν να περάσουν πάνω από τη γέφυρα. Βέβαια αυτό απαγορεύεται, είναι πολύ επικίνδυνο. Τα συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων με βράχους προσπαθούσαν να αλλάξουν τη ροή του ποταμού και να προσπαθήσουν να προχωρήσουν. Νομίζω το είδατε. Μόλις Ελπίδα, κυρίες και κύριοι, υποχώρησε η γέφυρα. Το είδαμε ζωντανά. Μόλις υποχώρησε η γέφυρα. Υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας της Πορτογαλίας έσπευσε να παραλάβει τον Έλληνα καπετάνιο του δεξαμενόπλοιου Μινέρβα Γκλόρια, έπειτα από κλίση για κατεπίγουσα ανάγκη νοσηλείας. Το τάνκερ υπό ελληνική σημαία έπλεσε απόσταση 420 χιλιόμετρων νοτιοδυτικά της νήσου Τερσέιρα στις Αζόρες. Στην περιοχή έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και τα κύματα ξεπερνούσαν σε ύψος τα 12 μέτρα. Εξαιτίας των πολύ άσχημων καιρικών συνθήκων, η επιχείρηση ολοκληρώθηκε από αέρος. Το ελικόπτερο παρέλαβε τον Έλληνα πλοίαρχο και τον μετέφερε σε νοσοκομείο της Πόντα Νεγλάδα, ενώ η πολεμική αεροπορία της Πορτογαλίας έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο με τις εικόνες από τη δραματική επιχείρηση.
Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στην πτήση της Sky Express από Αθήνα προς Λίμνο, όταν ένα τέταρτο μετά την απογείωση ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος και το αεροσκάφος άρχισε να τρέμει πολύ έντονα. Όπως μετέδωσε το Λίμνος FM 100, οι επιβάτες ειδοποιήθηκαν ότι λόγω τεχνικού προβλήματος το αεροσκάφος πρέπει να επιστρέψει στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Μία γυναίκα λιποθύμησε, ενώ μία άλλη έπαθε κρίση πανικού με αποτέλεσμα να μείνει προληπτικά στην Αθήνα. Στην πρωτεύουσα παρέμειναν και ορισμένοι άλλοι από τους επιβάτες, οι οποίοι δεν θέλησαν να ταξιδέψουν. Οι υπόλοιποι έφτασαν στη Λίμνο με άλλο αεροσκάφος της εταιρείας. Εφιαλτικές στιγμές έζησαν οι δεκάδες επιβάτες σε πτήση από την Αθήνα με προορισμό τη Λίμνο το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Λίμνος FM 100, λίγα λεπτά μετά την απογείωση ακούστηκε ένας εκοφαντικός θόρυβος και το αεροσκάφος άρχισε να τρέμει πολύ έντονα. Αμέσως επικράτησε πανικός, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να βάλουν σωσίβια, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι ξύλωσαν μέχρι και χερούλι από κάθισμα. Ο πιλότος επέστρεψε το αεροπλάνο στο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 9:05. Σύμφωνα με ενημέρωση από το αεροδρόμιο, ο πιλότος δήλωσε τεχνικό πρόβλημα. Μάλιστα, μετά την προσγείωση, σύμφωνα με το Λίμνος FM 100, ασθενοφόρα παρέλαβαν λιπόθυμους επιβάτες για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Η εταιρεία μετέφερε με λεωφορείο τους επιβάτες, προκειμένου να ταξιδέψουν για Λίμνο με άλλο αεροσκάφος. Για παρουσίαση εικονικής πραγματικότητας, προκειμένου να καλυφθεί η ανυπαρξία έργου στο νησί, κατηγορεί το Δήμαρχο κ. Φώτη Χατζηδιάκο ο υποψήφιος Δήμαρχος κ. Αντώνης Καμπουράκης. Με αφορμή την χθεσινή λογοδοσία, ο κ. Καμπουράκης τονίζει ότι ο κ. Φώτης Χατζηδιάκος επιχείρησε μέσα από την ωρεοποίηση της πραγματικότητας και τα σχέδια επί χάρτου να κρύψει την ανυπαρξία έργου και να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Η σημερινή απόπειρά του να κάνει το μαύρο άσπρο και να παραπλανήσει τους Ροδίτες δεν επιβεβαιώνει μόνο την ανεπάρκεια της απερχόμενης δημοτικής αρχής, αλλά και την περιφρόνησή της προς την αλήθεια. Την απάντηση για όσα ανέφερε ο απερχόμενος δήμαρχος, αλλά κυρίως για όσα δεν έκανε, θα τη δώσουν οι πολίτες, οι οποίοι έχουν πλέον αποφασίσει να βγουν μπροστά με δύναμη για τη Ρόδο, επισημαίνει ο κ. Καμπουράκης. Η δημοτική αρχή κατηγορείται για αδιαφορία, ανικανότητα και ανεπάρκεια. Το βασικό κορμό του προγράμματός του για τον τουρισμό παρουσίασε τη Δευτέρα στο ξενοδοχείο Σεμίραμις ο υποψήφιος δήμαρχος Ρόδου Στράτος Καρίκης. Ο κ. Καρίκης περιέγραψε τη βάση του προγράμματος για τον τουρισμό, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης. Ανέλησε τους 9 βασικούς άξονες του προγράμματος, αναφέρθηκε σε όλα τα θέματα που άπτονται του τουρισμού, από το All Inclusive, το νέο φορέα προβολής που έχει ανάγκη η Ρόδος, την καθιέρωση του λιμένα της Ρόδου ως home port, με σύγχρονες υποδομές μέχρι τη στήριξη των επιχειρηματιών, την αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και τη διαχείριση του νερού. Ο κ. Καρίκης μίλησε για 12μηνο τουρισμό, αλλά και την ανάδειξη της πόλης της Ρόδου για την προσέλκυση τουριστών, κάτι που τώρα δεν αναδεικνύεται. Αγαπητές φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ από καρδιάς που είστε σήμερα εδώ. Μια εκδήλωση θεματική, αρχική της παράταξής μας. Πραγματικά γεμίσαμε αυτή την αίθουσα με μια απλή πρόσκληση και χωρίς κινητοποίηση. Το υπενθυμίζω αυτό, γεμίσαμε ολόκληρη την αίθουσα χωρίς καμιά κινητοποίηση. Ιδιαίτερα ευχαριστώ όπως τους βλέπω και αν ξεχάσω κανένας μην παρεξηγηθώ. Ξέρετε ότι σας αγαπάω όλους, πάντα ειλικρινά και χωρίς τύπους. Αγαπητέ Γιάννη Μαχαιρίδη. Γιάννη Γιανακάκη. Γιάννη Κλούβα. Αγαπητέ Δήμαρχε, Μάνο Κόκκινε, όλοι Γιάννη στη σειρά. Πρόεδρε, Πρόεδρε της καρδιάς μας, Βάσου Μιναίδη, όλοι όχι μόνο σε θαυμάζουμε, ξέρουμε τη χρυσή περίοδο που πέρασε η Ρόδος και η Ένωση Ξενοδόχων μαζί σου με την Προεδρία σου. Αγαπητέ Αντώνη, η Μαριέτα και ο Βασιλείου, Μαριέτα πίσω, δεν πειράζει. Σε ευχαριστούμε που ήρθες πάντως σήμερα. Τη Μαρία Γαλατσού, όλους σας ευχαριστώ που είστε παρόντες σήμερα. Συμπατριώτες και συμπατριώτισες, η μαζική παρουσία σας σήμερα εδώ επιβεβαιώνει ότι στη Ρόδο χαράζει μια νέα μέρα. Μια μέρα με περισσότερο φως, ελπίδα και αισιοδοξία.
Στέκομαι σήμερα απέναντί σας εδώ, όχι για να βγάλω έναν προεκλογικό λόγο με γενικότητες και χωρίς ουσιαστικά να λέω τίποτα. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της παράταξής μας για τον τουρισμό. Την βάση του προγράμματος, γιατί σήμερα ξεκινάει η διαβούλευση και θα διαρκέσει πριν στις εκλογές και μετά. Γιατί εμάς πάντα το πρόγραμμά μας σαν παράταξη και πριν και μετά θα είναι ανοιχτό και θα προσαρμόζεται μέσα από την πορεία των απόψεων των συμπολιτών μας. Να μιλήσω απόλυτα συγκεκριμένα. Να σας πω τι θα κάνουμε, ποιο είναι το σχέδιό μας για τον τουρισμό του νησιού, αλλά και πώς θα υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Για να επιλέξετε δήμαρχο και δημοτική αρχή για την επόμενη περίοδο, θα πρέπει να συγκρίνετε προγραμματικές προτάσεις. Θα ήταν ευχής έργο να γίνει ένας ανοιχτός και δημόσιος διάλογος ανάμεσα στους ψηφίους δημάρχους με τη συμμετοχή των πολιτών. Ένας από τους θεματικούς άξονες αυτού του ανοιχτού και δημόσιου διαλόγου επιβάλλεται να είναι ο τουρισμός. Ποιο είναι το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης που θέλουμε για τη Ρόδο τα επόμενα χρόνια? Όπως γνωρίζετε, έχω απευθύνει δημόσια αλλά και έγγραφη πρόταση στους άλλους υποψηφίους δημάρχους για να συμμετέχουμε όλοι σε ένα τέτοιο διάλογο. Δύο από αυτούς, ο κ. Κατζηδιάνος και ο κ. Κρητικός, απάντησαν ήδη θετικά. Και αυτό είναι ένα σπουδαίο υπόδειγμα πολιτικού πολιτισμού. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η Ρόδος, με συνεννόηση και διάλογο. Φίλες και φίλοι, τουρισμός και Ρόδος ταυτίζονται. Το μεγαλύτερο ποσοστό της τοπικής οικονομίας συνδέεται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό. Όταν ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε το πρόγραμμά μας για τον τουρισμό, η κατεύθυνση προέκυψε από δύο βασικά ερωτήματα. Με ποιους και για ποιους. Το πρώτο ερώτημα, με ποιους, αφορά τις μορφές τουριστικής ανάπτυξης. Με ποιους τρόπους δηλαδή. Θα πάμε με τους τρόπους που ήδη γνωρίζουμε, ακολουθώντας την πεπατημένη, το πρότυπο ενός μαζικού τουρισμού που τα όρια του δεν είναι ανεξάρτητα και που είναι ευάλωτος. Ή θα πάμε με μια άλλη λογική που θέλει τη Ρόδο να επανατοποθετείται ως τουριστικός προορισμός, να ανοίγει τα φτερά της, να διαμορφώνει ένα μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, κάνοντας μια μεγάλη και αποφασιστική στροφή στην ποιότητα. Και εδώ θα επισημάνω πάλι το εξής, γιατί ακούστηκε. Και στο All Inclusive θέλουμε πιο ποιοτικό All Inclusive. Γιατί ακούστηκε από αυτό και αυτό ότι εμείς τάχα μπορεί να πολεμήσουμε μια μορφή τουρισμού. Εμείς θα στηρίξουμε όλες τις μορφές τουρισμού. Γιατί όπως είπε και πρόσφατα σε μια τοποθέτησή του ο Δάσος Μιναήλης, είπε ό,τι και να κάνουμε, ο βασικός μοχλός είναι ο μαζικός, εκεί στηρίζεται η Ρόδος. Εμείς αυτό το κομμάτι θα το στηρίξουμε, αλλά θα δημιουργήσουμε και εναλλακτικές μορφές, στηρίζοντας και το θεματικό τουρισμό και τον εναλλακτικό τουρισμό. Θα πάμε σε μια λογική που θέλει τη Ρόδο να επανατοποθετείται ως τουριστικός προορισμός, να ανοίγει τα φτερά της, να διαμορφώνει ένα νέο μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, κάνοντας μια μεγάλη και αποφασιστική στροφή στην ποιότητα. Εμείς επιλέξαμε το δεύτερο. Επιλέξαμε σήμερα να καταθέσουμε μια πρόταση που ανατρέπει το σημερινό μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης της Ρόδου με τους όρους που προηγουμένως και εκτός κειμένου τοποθετήθηκαν. Το δεύτερο ερώτημα. Για ποιους αφορά αυτούς τους οποίους κατευθύνονται τα ωφέλη και η υπεραξία που δημιουργεί η τουριστική ανάπτυξη? Σήμερα τα ωφέλη αυτά πηγαίνουν στους λίγους και όχι στους πολλούς. Εμείς αυτό θέλουμε να το αλλάξουμε. Τα ωφέλη της τουριστικής ανάπτυξης πρέπει να πηγαίνουν στους πολλούς. Ένα παράδειγμα θα μου επιτρέψετε, μια και εδώ ο Γιάννης ο Κλουβάς. Εμείς θέλουμε μια ειδική πολιτική για την πόλη. Μια ειδική πολιτική για τα μαγαζιά που είναι εκτός All Inclusive, που και αυτά πρέπει να διεκδικήσουν το μερίδιό τους την επόμενη μέρα στο κομμάτι του τουρισμού. Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un, έφτασε σήμερα στο Βιετνάμ, όπου θα διεξαχθεί η δεύτερη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στον ίδιο και τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο σειρμός, τον οποίο επέβαινε ο Kim, έφτασε στο σταθμό της παραμεθόριας πόλης, Don Dan, αφού πέρασε τα σύνορα με την Κίνα. Τον υποδέχθηκαν αξιωματούχοι της κυβέρνησης του Βιετνάμ. Οι αρχές είχαν στρώσει κόκκινο χαλί, ενώ τη μέσα πέδωσε άγημα του στρατού με φόντο τις σημαίες των δύο χωρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα έχει μια πρώτη κατηδίαν συνάντηση με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, Kim Jong-un, στο Βιετνάμ, την οποία θα ακολουθήσει ένα επίσημο δείπνο των αρχηγών κρατών μαζί με τους συμβούλους τους, ενημέρωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, τους δημοσιογράφους που συνοδεύουν τον Ρεπουμπλικάνο επί του Προεδρικού Αεροσκάφους.
Οι συναντήσεις και οι συνομιλίες των Τραμπ και Κιμ θα επαναληφθούν μεθαύριο Πέμπτη, σύμφωνα με την εκπρόσωπο. Οι δύο ηγέτες θα έχουν χωριστές συναντήσεις με την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του Βιετνάμ. Με τη δέσμευση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου για στενότερη συνεργασία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης συνόδου κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε τη σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας να έχει ρόλο καταλήτη και γέφυρας στο Ευρωαραβικό Διάλογο. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. Με τη δέσμευση των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου για στενότερη συνεργασία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της πρώτης Συνόδου Κορυφής που πραγματοποιήθηκε στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε τη σταθερή επιδίωξη της Ελλάδας να έχει ρόλο καταλήτη και γέφυρας στο Ευρωαραβικό Διάλογο. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Αλέξης Τσίπρας είχε συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου και τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου. «Κάνατε εξαιρετική δουλειά τα τελευταία χρόνια στις πιο δύσκολες εποχές για την οικονομία», είπε ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αμπούλ Γιέιτ, στον Πρωθυπουργό κατά την σημερινή συνάντησή τους στο περιθώριο της πρώτης Συνόδου Ευρωπαϊκής Ένωσης Αραβικού Συνδέσμου που διεξάγεται στο Σάρμ ελ-Σέιχ της Αιγύπτου. Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου απένει με τα εύσημα για τα αποτελέσματα που παρουσιάζει η Ελλάδα, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, χρησιμοποιώντας 4 φορές τον όρο δύσκολες για να υπογραμμίσει τη σημασία των όσων έχουν γίνει. «Δείξατε το σθένος και το χαρακτήρα των Ελλήνων», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, απευθυνόμενος προς τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τσίπρας είχε επίσης συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Λιβάνου, Σαάντ Χαρίρι. Ο κύριος Τσίπρας συνεχάρει τον κύριο Χαρίρι για την ανάληψη των καθηκόντων του και οι δύο πρωθυπουργοί, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, συζήτησαν διεξοδικά το ζήτημα της οικονομίας και των μεταρρυθμίσεων στις δύο χώρες και συμφώνησαν ότι υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες οικονομικής συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Λιβάνου. Στη διάρκεια ειδικής συνεδρίασης και κλεισμένων των θυρών, οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Αραβικού Συνδέσμου συζήτησαν τις περιφερειακές συγκρούσεις όπως αυτές στην Ιεμένη, τη Συρία, τη Λιβύη, αλλά και το ακαθόδες ζήτημα της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης. Ο Γενικός Γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου, Αχμεντ Αμπούλ Γκάιτ, αναφερόμενος στην κατάσταση στη Συρία, την Ιεμένη και τη Λιβύη, επέκρινε τα ξένα χέρια που εμπλέκονται στις συγκρούσεις αυτές, αναφερόμενος στο Ιράν και την Τουρκία. Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Φεντερίκα Μογκερίνη, υπογράμμισε τις κοινές θέσεις των δύο πλευρών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αραβικού Συνδέσμου. «Από τη Σύνοδο αναμένω ότι θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με θετικό πνεύμα», δήλωσε. Σφοδρή επίθεση στον Πρωθυπουργό και τον ΣΥΡΙΖΑ για τις πρωτοβουλίες προοδευτικής διεύρυνσης εξαπέλυσε από τη Θεσσαλονίκη, όπου πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, η Φόφη Γεννηματά. Χαρακτήρισε τον κύριο Τσίπρα βαρύδι για την αριστερά και για τη χώρα, ενώ σημείωσε πως η Νέα Δημοκρατία είναι ο πολιτικός και ιδεολογικός αντίπαλος. «Η κρίση που βιώνει σήμερα η δημοκρατία μας είναι Αλέξης Τσίπρας. Βαρύδι για την αριστερά, βαρύδι και για τη χώρα. Πρωθυπουργός σε απόγνωση. Απόγνωση μπροστά στην ήττα που βλέπει ότι έρχεται. Όλο αυτό το διάστημα που κυβερνά, στην πραγματικότητα έφτιαξε τη νέα δεξιά με σκληρές αντιλαϊκές πολιτικές και περικοπές. Διέλυσε το κοινωνικό κράτος. Δέσμευσε το δημόσιο πλούτο της χώρας. Τα έδωσε όλα στους δανειστές. Ο πιο πρόθυμος σε όλες τις απαιτήσεις των πιο συντηρητικών κύκλων της Ευρώπης. Κυβέρνησε με ακροδεξιούς. Τώρα κάνει delivery υπουργείων στους πρόθυμους, αυτούς που αναζητούν καρέκλα εξουσίας και τους αναζητά παντού. Και στην ακροδεξιά και στη δεξιά και στα αζήτητα της κεντροαριστεράς. Αδειάζει τους βουλευτές του. Σκεφτείτε το λίγο αυτό. Τους χρησιμοποίησε για να ψηφίσει τα πάντα και τώρα τους πετά ως τιμένη λεμονόκουπα. Έφτιαξε στην πραγματικότητα μαζί με την καραμανλική συνιστόσα που εξακολουθεί και τον στηρίζει σκληρά τη νέα δεξιά. Τώρα βέβαια είναι σε απελπισία και ψάχνει προσωπείο για να διαχειριστεί την επόμενη μέρα. Κατάχρηση εξουσίας και καθεστωτισμός. Αυτό ήταν και είναι
το ήθος και το ύφος της διακυβέρνησης του κυρίου Τσίπρα. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την κεντροαριστερά. Πρόκειται για έναν πολιτικό και ιδεολογικό αχταρμά που χτυπά τον ελληνικό λαό και διαλύει τη χώρα. Ο κήρυκας του διχασμού τώρα δήθεν λέει φτιάχνει γέφυρες με την κεντροαριστερά. Η μοναδική γέφυρα που του έχει απομείνει είναι αυτή των στεναγμών. Οδηγεί στο τέλος της Πρωθυπουργίας και στην πολιτική περιθωριοποίηση. Και να είναι σίγουροι, για κάθε έναν που εξαγοράζεται, χίλιοι έρχονται στο κίνημα αλλαγής. Ας συνεχίσουν σε αυτή την πορεία. Αν θέλουν να φανούν χρήσιμοι στον τόπο, ένα πράγμα μόνο μπορούν να κάνουν. Να ορίσουν τώρα ημερομηνία εκλογών. Έχουν τελειώσει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε πόλεμο. Έχουμε πόλεμο με το λαϊκισμό και τη συντήρηση. Και στον πόλεμο πηγαίνουμε αποφασισμένοι και ενωμένοι. Γι' αυτό κάνουμε τα βήματα αυτά. Όσο με αφορά, θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας ότι δεν θα αφήσω κανέναν τυχοδιώκτη του κυρίου Τσίπρα να λαιλατήσει την παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου. Και είμαι σίγουρη ότι αυτόν τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί, αποτελεσματικά. Όσο μας χτυπούν, τόσο εμείς δυναμώνουμε. Με σκοπό την ενίσχυση της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Καλύμνου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου χρηματοδοτεί με πόρους του ΕΣΠΑ την προμήθεια εξοπλισμού της με το ποσό των 785.000 ευρώ μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος Νότιο Αιγαίο 2014-2020. Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν στην προμήθεια τεχνικού και εκπαιδευτικού εξοπλισμού της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού. Από τους ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 της περιφέρειάς μας, διαθέτουμε πόρους για την κάλυψη αναγκών των νησιών μας και στην Κάλυμνο. Η ίδρυση της ΑΕΝ Καλύμνου πρέπει να ενισχυθεί ώστε να πατήσει γερά στα πόδια της, ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος, σε συνέντευξή του που δημοσιεύεται σήμερα στην Αυτεμπορική, εξηγεί ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο. Ο Υφυπουργός Εργασίας Αναστάσιος Πετρόπουλος, σε συνέντευξή του στην Αυτεμπορική, εξηγεί ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε 120 δόσεις που ήδη επεξεργάζεται το Υπουργείο. Σε ερώτηση για το ποιοι θα πάρουν τις 120 δόσεις και πάνω από ποιο ύψος οφειλής, ο κ. Πετρόπουλος απαντά. Ο αριθμός των δόσεων θα διαμορφώνεται με βάση το ελάχιστο ποσό δόσης των 50 ευρώ. Για τους οφειλέτες του πρώην ΟΓΑ εξετάζουμε μικρότερο ποσό δόσης. Οι δόσεις ως αριθμός θα διαμορφώνονται με βάση το ύψος της νέας κουρεμένης οφειλής, αφού αυτή διαιρεθεί με την ελάχιστη δόση. Για παράδειγμα, αν η νέα οφειλή είναι 5.000, θα οδηγεί σε 100 δόσεις. Από τις 6.000 ευρώ και πάνω, όλοι θα έχουν 120 δόσεις. Καλούνται να εξοφλήσουν οφειλές σε διάρκεια 10 χρόνων. Ο Υφυπουργός Εργασίας σε σχετική ερώτηση αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση εξόφλησης οφειλών και επιχειρήσεις, π.χ. ανώνυμες εταιρείες, εκτός από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ρύθμιση θα είναι αυτοτελής για τις ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, ανεξαρτήτως των διαδικασιών του εξοδικαστικού συμβιβασμού. Θα εξαιρούνται μόνο εκείνοι για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η ένταξη στον εξοδικαστικό συμβιβασμό. Εξετάζουμε την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή για να συμπεριλάβουμε στις ρυθμίσεις ασφαλιστικές οφειλές και από άλλες αιτίες. Σχετικά με τις παλιές οφειλές και από ποια χρόνια θα υπάρχει ρύθμιση, ο κ. Πετρόπουλος εκτιμά ότι η ρύθμιση με επανυπολογισμό από το έτος 2002 και μετά θα οδηγήσει σε μεγαλύτερες εισπράξεις και θα εκμηδενήσει περιπτώσεις μη καταβολής των σημερινών χαμηλών εισφορών, ενώ σχετικά εκείνους που δεν μπορούν να λάβουν σύνταξη λόγω οφειλής, αναφέρει ότι ρυθμίζοντας τις οφειλές θα αποκτήσουν δικαίωμα για λήψη σύνταξης από την οποία θα παρακρατείται η οφειλή σε έως 120 δόσεις. Από οφειλέτες θα γίνουν συνταξιούχοι. Η σύνταξη θα είναι ανάλογη με τις εισφορές που έχουν καταβάλει.
Ο κανόνας αυτός δεν παραβιάζεται. Ο χρόνος ψήφισης της νέας ρύθμισης των 120 δόσεων με ταυτόχρονη λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΦΚΑ τοποθετείται πλέον στο δεύτερο 15ήμερο του Μαρτίου, ενώ όπως σημειώνει ο κ. Πετρόπουλος, αμέσως μετά την ψήφιση της ρύθμισης, όσοι χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν αυστηρό χρονικό περιθώριο, εντός του οποίου θα πρέπει να ζητήσουν την ένταξή τους για τις ρυθμίσεις. Ποιους αφορά η ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών σε. Την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 700.000 ευρώ για την προμήθεια 11 ασθενοφόρων μικρού όγκου κατάλληλων να επιχειρούν σε νησιά με οδικά δίκτυα και οικισμούς, με δικαιούχο την δεύτερη ΥΠΕ, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου. Με τη νέα απόφαση, ο συνολικός αριθμός των ασθενοφόρων που έχουν χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020 ανέρχεται σε 37 οχήματα. Τα 11 ασθενοφόρα θα διατεθούν στα πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία Αντιπάρου, Δονούσας, Ηρακλιάς, Θηρασιάς, Σχοινούσας, Κιμόλου, Κίθνου, Λιψών, Μεγίστης και Φολεγάνδρου και στο Κέντρο Υγείας Αμοργού. Για τα θέματα του χαρτοφυλακίου της, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sputnik. Για τα θέματα του χαρτοφυλακίου της, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις, μίλησε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανό Φωτίου σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Sputnik. Η κυρία Φωτίου αναφέρθηκε στο επίδομα ενοικίου και στην επιδότηση δανείου. Πρόκειται για δύο μέτρα συνολικού ύψους 500 εκατομμύριων ευρώ που αφορούν πάνω από 1.100.000 συνανθρώπους μας. Το επίδομα ενοικίου με κονδύλι ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ αφορά 260.000 οικογένειες έως 667.000 άτομα, ενώ το άλλο μέτρο της επιδότησης δανείου είναι ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για 180.000 οικογένειες, 340.000 άτομα σημείωσε. Παράλληλα, η κυρία Φωτίου είπε ότι η πρόνοια για την νεοφιλελεύθερη άποψη, αλλά και για την άποψη των προηγούμενων κυβερνήσεων, ήταν κάτι σαν φιλανθρωπία, δηλαδή αφορούσε τους πολύ φτωχούς και εξαθλιωμένους ανθρώπους ή ευάλωτους και στη λογική ότι δίνεις λίγα λεφτά όταν έχεις ανάπτυξη και ευμάρεια. Εμείς έχουμε ακριβώς την ανάποδη λογική. Πιστεύουμε ότι η πρόνοια είναι το λαό και για όλα τα στρώματα και βεβαίως και για τα μεσαία στρώματα. Η επιδότηση ενοικίου είναι για μεσαία στρώματα, τόνισε η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μεταξύ άλλων, η κυρία Φωτίου κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να απαντήσει εάν και εφόσον εκλεγεί κυβέρνηση, εάν σκοπεύει να κόψει τα επιδόματα αυτά. Για τις υιοθεσίες και τις αναδοχές, η αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης υπογράμμισε ότι στις αρχές Μαρτίου αναμένεται να εφαρμοστεί το νέο ψηφιακό σύστημα αναδοχών και υιοθεσιών. Η κυρία Φωτίου εξήγησε πως η κυβέρνηση έλυσε δύο κόμπους που αφορούσαν στις πάρα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις υιοθεσιών και αναδοχών, αλλά και στο ότι οι ενδιαφερόμενοι συσσωρεύονταν στα πιο γνωστά ιδρύματα, γιατί δεν γνώριζαν ότι πάρα πολλά βρίσκονταν σε δομές σε όλη την Ελλάδα. Επιπλέον, όπως είπε, δημιουργείται ηλεκτρονικό μητρό που θα επικαιροποιείται σε σχέση με τον αριθμό των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα και έτσι επιταχύνονται οι διαδικασίες, ενώ για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα εκπαιδεύονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι γονείς, γιατί πρέπει και εκείνοι να μάθουν πώς να αντιμετωπίσουν αυτή τη νέα κατάσταση στη ζωή τους. Σύμφωνα με την αναπληρώτρια Υπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η κυβέρνηση μπορεί και πρέπει να ολοκληρώσει τη θητεία της, όχι μόνο γιατί θεσμικά πρέπει μια κυβέρνηση να σταματήσει τα κόλπα και να εξαντλεί την τετραετία, αλλά και γιατί πρέπει ο λαός να δει μέσα σε αυτόν τον χρόνο τι πραγματικά μπορεί να κάνει μια αριστερή κυβέρνηση. Πραγματοποιήθηκαν την τρίτη εκλογές της Α Ελμέδο Δεκανήσου. Για το θέμα και τη διαδικασία μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίου ο πρόεδρος κ. Ανδρέας Μαρίνος. Σήμερα είμαστε στο χώρο του Βενετοκλείου Γυμνασίου όπου γίνονται οι εκλογές της Α Ελμέδο Δεκανήσου. Στις εκλογές αυτές κατεβαίνουν 4 ψηφοδέρτια, αυτά που κατεβαίνουν την τελευταία δεκαετία. Είναι ουσιαστικά η εκπαιδευτική συνεργασία, είναι η προοδευτική ενότητα καθηγητών, είναι η αριστερή κίνηση και είναι και η παράδεξη η οποία πρόσχεται στο ΠΑΜΕ. Η προσέλευση μέχρι τώρα είναι πολύ ικανοποιητική. Ήδη έχουν ψηφίσει τα μικρότερα νησιά του νοτίου συγκροτήματος του Δωδεκανήσου και αναμένεται μέχρι το βράδυ αργά να βγάλουμε αποτελέσματα γενικά για όλα τα νησιά. Με τα αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα αναδειχτεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Α Ελμέδο Δεκανήσου, των καθηγητών δηλαδή, το οποίο αλλάζει κάθε χρόνο, είναι καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο.
Τα ζητήματα, όπως γνωρίζετε, ένα συνδικαλιστικό κίνημα δεν ασχολείται μονάχα με κάποια συνδικαλιστικά ζητήματα, αλλά γενικότερα είναι και ένα επιστημονικό όργανο που με την δική του συμμετοχή προσπαθεί να διαμορφώσει ένα κατάλληλο λόγο για την κοινωνία. Σε αυτά τα ζητήματα λοιπόν που υπάρχουν, αυτή την περίοδο είναι τι θα γίνει με την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ήδη πλησιάζουν οι Πανελλήνιες, τα παιδιά τελειώνουν την πίτα λυκείου και δεν υπάρχει ένα σαφή πλαίσιο τι θα γίνει την επόμενη χρονιά. Υπάρχουν κάποια, επίσης ακόμα και για την τωρινή χρονιά, υπάρχει ύλη χωρίς να υπάρχει καθορισμός της εξεταστέας ύλης. Ταυτόχρονα παίζουν πολλά σενάρια τι θα γίνει με τις νέες εξετάσεις. Όλα αυτά σε συνδυασμό επίσης με ζητήματα που αφορούν θέματα μόνιμων διορισμών. Άλλωστε η περιοχή μας αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ δύσκολη περιοχή εξαιτίας του ότι έρχονται πολλοί αναπληρωτές οι οποίοι αλλάζουν κάθε χρόνο. Θα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει αυτό, ζητάμε εμείς και σαν συνδικαλιστικό κίνημα, σαν ΑΕΛΜΕ, να υπάρξει μόνιμο προσωπικό, ώστε να οι καθηγητές να στελεχώνονται τα σχολεία αμέσως από την αρχή του χρόνου και να μην συμβαίνει μέχρι πριν μια εβδομάδα να γίνονται ακόμα προσλήψεις αναπληρωτών καθηγητών. Όλα αυτά θα αναβαθμίσουν την ποιότητα των σχολείων της περιοχής μας και θα την κάνουν ακόμα καλύτερη. Υπάρχουν επίσης και άλλα θέματα τα οποία άπτονται της λειτουργίας των σχολείων, όπως είναι ζητήματα που αφορούν τα κτηριακά, όπως είναι ζητήματα τα οποία αφορούν την ύλη η οποία μπαίνει μέσα στα βιβλία, όπως αφορούν τα μαθήματα, όπως αφορούν καθαρά συνδικαλιστικό, όπως είναι το συνταξιοδοτικό. Ένα πολύ σοβαρό θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι η σύνταξη των καθηγητών πρέπει να γίνεται στα 60 ετών. Δεν μπορεί καθηγητής να μπαίνει πάνω από 60 χρονών στην τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας καθηγητής πάνω από 60 χρονών, με τα τόσα προβλήματα που μεταφέρει ένας μαθητής στο σχολείο, και τι είδους προβλήματα είναι αυτά? Πάρα πολλά. Γιατί σήμερα οι οικογένειες, πάρα πολλές είναι άνεργες, πάρα πολλές έχουν πολλά προβλήματα λόγω της κρίσης και αυτά τα προβλήματα μεταφέρονται στο σχολείο. Το σχολείο λοιπόν θα πρέπει να. Ο καθηγητής πρέπει να έχει αντοχές και οι αντοχές μειώνονται πάνω από την ηλικία των 60 ετών. Το μέτρο των ψυχολόγων επίσης που ξεκίνησε από το ΕΠΑΛ θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει και είναι παρόμοιο με αυτά που είπα προηγουμένως που αφορά την ηλικία. Πρέπει στα σχολεία μέσα να υπάρχουν ψυχολόγοι οι οποίοι θα μπορούν να κρίνουν την κάθε περίπτωση του μαθητή με ένα διαφορετικό τρόπο και να βοηθάνε τον μαθητή ώστε να βελτιωθεί η συμπεριφορά του και να μπορέσει να γίνει και ένας καλύτερος μαθητής. Σας ευχαριστώ πολύ. Σε αγώνα δρόμου θα αποδηθεί αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση για να τελειώσει με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και τις εκκρεμότητες της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Σε αγώνα δρόμου θα αποδηθεί αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση για να τελειώσει με το νέο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς και τις εκκρεμότητες της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης. Το αργότερο μέχρι αύριο το νομοσχέδιο για την πρώτη κατοικία θα κατατεθεί στη Βουλή για να ψηφιστεί πριν το τέλος Φεβρουαρίου, οπότε και λίγη η παράταση του νόμου Κατσέλη. Το νέο πλαίσιο πρόκειται να καλύψει κόκκινα στεγαστικά δάνεια ύψους τουλάχιστον 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε περίπου 250.000 νοικοκυριά, καθώς και επαγγελματίες που έχουν δανειστεί με ενέχειρο την κύρια κατοικία τους. Δύο είναι τα βασικά κριτήρια για την ένταξη των δανειοληπτών στο νέο προστατευτικό πλαίσιο. Το ύψος του δανεισμού του οφειλέτη, το οποίο δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ, το ποσό αφορά το σύνολο των δανείων με εξασφάλιση την πρώτη κατοικία και η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας με όριο της 250.000 ευρώ. Παράλληλα, η κυβέρνηση θα πρέπει να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες και όλες τις υπόλοιπες εκκρεμότητες που σχετίζονται με τη δεύτερη μεταμνημονιακή αξιολόγηση. Κυβέρνηση και επιστωτές έχουν συμφωνήσει μια άτυπη παράταση της προθεσμίας κάλυψης όλων των προαπαιτούμενων έως τις 8 Μαρτίου, Παρασκευή, πριν τη συνεδρίαση των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης την καθαρά Δευτέρα, 11 Μαρτίου. Εάν δεν προκύψει καθαρή έγκριση της δόσης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ στο Eurogroup της 11ης Μαρτίου, το επικρατέστερο σενάριο αφορά σε προέγκρισή της με αστερίσκους και εκταμείευση όταν πιστοποιηθεί η υλοποίηση όλων των δεσμεύσεων. Τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην επαρχία Κάσου Καρπάθου μίλησε στην τηλεόραση Αιγαίο ο έπαρχος κ. Γιάννης Μινατσής, ενώ μίλησε και για την Κάσο που χαρακτηρίστηκε ηρωικό νησί. Επιπλέον μίλησε για την προεκλογική περίοδο.
Ευχαριστώ το Αιγαίο TV που μου δίνει άλλη μια φορά την ευκαιρία να πω 5 πράγματα όσον αφορά την περιφερειακή μας ενότητα της Καρπάθου και της ηρωικής νήσου της Κάσου. Και επειδή έχουν προστεθεί και αυτές οι δύο καινούργιες λέξεις, θα πρέπει να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, διότι η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον υποφαινόμενο, μετά από μια πρόταση που έκανα, δημόσια πρόταση, την οποία και γραπτά στείλαμε στις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε η Κάσος να χαρακτηριστεί ως ηρωικό νησί, κάτι το οποίο δικαιούτο και το οποίο τελικά έγινε πράξη με την συμβολή προφανώς και άλλων παραγόντων, όπως είναι ο Δήμος της Κάσου, οι βουλευτές ο κύριος Γάκης και ο κύριος Κόνσολας, και είχαμε το ευτυχές αποτέλεσμα. Οπότε από εδώ και μπρος πια η Κάσος, μάλλον η επαρχιακή μας ενότητα, είναι επαρχιακή ενότητα Καρπάθου, ηρωικής νήσου Κάσου. Ήταν το λιγότερο που μπορούσε να γίνει σε ένα νησί το οποίο τόσα πολλά υπέφερε και τόσα πολλά έδωσε στην πατρίδα. Θέλω να ξεκινήσω επίσης να περάσουμε στα θέματα που αφορούν την ενότητά μας και να πούμε ότι είμαι εδώ στην Ρόδο γιατί πρόκειται να συνεδριάσει αύριο το Περιφερειακό Συμβούλιο, αλλά λόγω της κακοκαιρίας οι συνάδελφοι από τις Κυκλάδες δεν μπόρεσαν να έρθουν και έτσι αναβλήθηκε η συνεδρίαση για την προσεχή Τρίτη. Ωστόσο, όμως, τις μέρες που θα είμαι εδώ θα ασχοληθώ με θέματα που αφορούν την επαρχιακή ενότητα, έργα και όχι μόνο και διάφορα άλλα θέματα τα οποία είναι σε εξέλιξη και προχωρούμε για να τα λύσουμε. Ήθελα να ξεκινήσουμε να εκφράσω έτσι την λύπη μου, διότι αν θυμάστε στην περασμένη κουβέντα που κάναμε εδώ στην τηλεόραση τη δική σας, είχα ευχηθεί στον συνάδελφο ανθυποψήφιο της παράταξης του κυρίου Γλινού, το φίλο μου τον Γιάννη τον Χαροκόπο, του είχα ευχηθεί καλή επιτυχία και ζήτησα να διεξαχθεί ο προεκλογικός αγώνας μέσα σε πλαίσια ευπρέπειας, πολιτισμού και όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία επιβάλλεται να τηρήσουμε για να πάμε στις εκλογές, διότι ο στόχος, όπως είπα και τότε, είναι κοινός, το καλό των δύο νησιών μας. Δυστυχώς πληροφορήθηκα, δεν ήμουνα στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Καρπάθου, όπου συζητήθηκε το θέμα του λιμανιού της Καρπάθου, του νέου λιμανιού, και εκεί με πληροφόρησαν, δεν άκουσα ακόμη την απομαγνητοφωνημένη συνεδρίαση, αλλά οι πληροφορίες μου λένε ότι υπόθηκαν πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και δυστυχώς αντιλαμβάνομαι ότι αρχίζει μια διαδικασία που έχει σχέση με τις εκλογές και θα ξαναπώ για άλλη μια φορά, η κριτική είναι καλοδεχούμενη όταν είναι σοβαρή, σωστή και αντικειμενική. Όταν όμως λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, καταλαβαίνει κανείς ότι σκόπιμα άρχισαν να λέγονται, γιατί πλησιάζει η προεκλογική περίοδος και οι εκλογές ουσιαστικά, που είναι σε 2-2,5 μήνες με τις 26 Μαΐου περίπου. Θέλω λοιπόν να ξεκαθαρίσω το εξής. Καμία ευθύνη, μα καμία ευθύνη δεν έχει περιφέρεια όσον αφορά την επιλογή του χώρου όπου θα γίνει το νέο λιμάνι. Την απόφαση έχει πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο της Καρπάθου και η περιφέρεια, αντί να ακούει αρνητικά σχόλια, θα έπρεπε τουλάχιστον να αναγνωριστεί και να ακούσει ένα ευχαριστώ. Με υπογραφή του Περιφερειάρχη του κυρίου Χατζημάρκου, χρηματοδοτείται η μελέτη για την κατασκευή του νέου λιμανιού. Η μελέτη λοιπόν αυτή έγινε από τον Δήμο της, ανατέθηκε από τον Δήμο της Καρπάθου, η επιλογή του χώρου έγινε από τον Δήμο της Καρπάθου και βεβαίως ήρθε και στις τεχνικές υπηρεσίες, έτσι λέει ο νόμος της περιφέρειας, που ενέκριναν αυτή τη διαδικασία. Την επιλογή του χώρου την έχει αποκλειστικά το Δημοτικό Συμβούλιο Καρπάθου, αλλή μόνο αν ήταν διαφορετικά. Άρα λοιπόν προς τι οι κατηγορίες προς τον Περιφερειάρχη και στην Περιφέρεια, ότι η Περιφέρεια εμένει στη συγκεκριμένη μελέτη. Όταν το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίσει να αλλάξει τη μελέτη, να αλλάξει το χώρο που θέλει να κάνει το λιμάνι της Καρπάθου, είναι δικό του θέμα. Τότε βεβαίως εδώ είμαστε. Αλλά να λέγονται πράγματα τα οποία δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και έχουν σκοπό να δημιουργούν κλίμα και εντυπώσεις αρνητικές για την Περιφερειακή Αρχή, νομίζω ότι αυτό είναι πέρα για πέρα άδικο και προκλητικό. Και θα ήθελα να πω εδώ ότι δεν θα μένει τίποτε αναπάντητο. Για όλα υπάρχουν απαντήσεις και οι θέσεις περιφέρειας και εδώ είμαστε να κάνουμε ένα διάλογο μέσα στα πλαίσια που προβλέπονται, έτσι, του πολιτισμού και της αντικειμενικότητας, για να ενημερώνεται και ο πολίτης, ο συμπατριώτης σωστά. Λοιπόν, για το θέμα αυτό δεν το κλείνω το θέμα αυτό. Θα ακούσω την ηχογραφημένη συνεδρίαση και θα βγάλω δελτίο τύπου, το οποίο θα βάζει τα πράγματα στην θέση τους. Ξαναλέω,
όπως είπε και ο Περιφερειάρχης. Την Κολοκυθιά δεν θα την παίξει η Περιφέρεια. Δεν θα μπει κανένας, ούτε ο Περιφερειάρχης, ούτε ο Έπαρχος στη διαδικασία της Κολοκυθιάς. Ας αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι κυρίαρχο όργανο, και ο κύριος Περιφερειάρχης δημόσια στην επίσκεψή του την τελευταία στην Κάρπαθο, ενώπιον των Δημοτικών Συμβούλων και των φορέων του νησιού, είπε ότι όχι μόνο τη μελέτη χρηματοδοτώ, αλλά θα σας δώσω και τα χρήματα που πρέπει. Μίλησε για 10 εκατομμύρια και αν χρειαστεί παραπάνω, να χρηματοδοτήσω για να κάνετε το νέο σας λιμάνι. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αντιλαμβάνονται ο καθένας τι σκοπεύουν και τι στόχο έχουν. Για τα έργα που προωθούνται στην Ίσυρο με την αρρωγή και στήριξη της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μίλησε στους δημοσιογράφους ο Δήμαρχος Νησίρου κ. Χριστοφής Κορονέος, με σημείο αιχμής στη νέα αφαλάτωση που θα κατασκευαστεί στο νησί προκειμένου να εξασφαλίσει περισσότερο νερό λόγω των αυξημένων αναγκών κατά τη θερινή περίοδο. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Βρίσκομαι στη Ρόδο διότι έχω έρθει για να κάνω μια ενημέρωση και απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής στους νησίρους της Ρόδου. Είχαμε μια μεγάλη συγκέντρωση, μεγαλειώδη θα έλεγα, στο νησίρικο σπίτι το Σαββάτο το βράδυ. Ήταν παρόντες και ο Περιφερειάρχης κ. Χατζημάρκος και ο αναπληρωτής υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο Νεκτάρης Αντωρινιός, και πλήθος κόσμου νησίριων, και έκανε ένα απολογισμό του έργου της Δημοτικής Αρχής. Ταυτόχρονα είμαι στη Ρόδο διότι έχω δουλειάσει με το θέμα της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Έχει προχωρήσει το έργο που αφορά την ίδρυυση των οικισμών, ένα έργο ύψους 1,5 εκατομμυρίων, το οποίο χρηματοδοτείται από τον Φιλόδημο. Έχει κατευθεί μελέτη στην περιφέρεια και τώρα βρισκόμαστε και θα τα έχει δημοπράτησης. Περνάει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας την Τετάρτη, αν θυμάμαι καλά, μεθαύριο, και προχωρεί προς δημοπράτηση. Ταυτόχρονα, ένα άλλο έργο με το οποίο συζητώ και την Παρασκευή και σήμερα με την Περιφέρεια είναι ο βιολογικός καθαρισμός. Ένα έργο που χρηματοδοτεί η Περιφέρεια με ένα κονδύλι ύψους 1.200.000. Έχουν κατευθεί οι μελέτες και τα τέχνη δημοπράτησης και είναι στις τεχνικές υπηρεσίες για την έγκριση των μελετών για να προχωρήσει το θέμα της δημοπράτησης. Για το θέμα της ίδρυυσης, ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να σας αναφέρω είναι το γεγονός ότι θα έχουμε καινούργια μονάδα αφαλάτωσης 300 κυβικών την ημέρα. Αυτή τη στιγμή η νήσος έχει τη δυνατότητα παραγωγής 700 κυβικά την ημέρα, αλλά λόγω της αύξησης του τουριστικού ρεύματος το καλοκαίρι, πέρσι και πρόπερσι, είναι ανάγκη να υπάρξει αύξηση της ποσότητας νερού. Οπότε, πιστεύω μέχρι τέλη του Μάρτη έχει γίνει ήδη ο διαγωνισμός. Θα γίνει εγκατάσταση της νέας μονάδας. Είναι μια μονάδα κόστος 300.000 ευρώ που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Να σας πω ότι υπάρχουν άλλα έργα τα οποία έχουν δημοπρατηθεί. Υπάρχει το έργο της συμμετόστασης του δρόμου προς τον Θεχιτά. Έχει δημοπρατηθεί και υπάρξει ανάδοχος και θα αρχίσουν οι εργασίες. Το έργο της ανακαίνησης κοινότητας των πάλων, για το οποίο έχει δημοπρατηθεί και αυτό πριν 2 εβδομάδες περίπου, και υπάρχει ανάδοχος, ξεκινούν οι εργασίες και εκεί. Το έργο των σφαγείων που αφορά την περίφραξη σφαγείων, και εκεί έχει υπάρξει ανάδοχος και αυτό πρέπει να προχωρήσει γρήγορα διότι χρειαζόμαστε, δεν έχουμε την άδεια για το σφαγείο. Υπάρχει το έργο που αφορά την εξορθολογισμό ίδρυυση στο Μανδράκι, το οποίο έχει δημοπρατηθεί και αυτό και έχει υπάρξει ανάδοχος. Το έργο που αφορά την κοινότητα του εμπορίου που έχει αρχίσει ήδη από σήμερα να φτιάχνεται. Υπάρχει ένας οργανισμός, θα έλεγα, έργων τα οποία ξεκίνησαν εδώ καιρό και τώρα γίνει δημοπράτηση. Θεωρώ βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή, θα έλεγα, στην Ίσυρο με όλα αυτά τα έργα. Να σας πω ότι στο δρόμο βρίσκεται και το έργο που αφορά την ίδρυυση αποχέτευση των πάλων, που είναι ύψος 400.000 ευρώ από δικούς μας πόρους. Και αυτό για να προχωρήσει χρειάζεται να γίνει ο βιολογικός καθαρισμός. Για το έργο του λιμανιού, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο είχε εξαγγείλει και ο Πρωθυπουργός το καλοκαίρι που είχε στην Ρόδο στο αναπτυξιακό συνέδριο, είναι ύψος 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η μελέτη γίνεται από το ΠΟΜΕΔΗ με
χρήματα που προέρχονται από το λιμενικό ταμείο ύψους 200.000 ευρώ. Το έργο του λιμανιού είναι 2 εκατομμυρίων ευρώ. Και προχωράμε και το έργο που αφορούν τις παιδικές χαρές. Έχουμε πάρει ένα κονδύλι 105.000 ευρώ, συγγνώμη, 135.000 ευρώ για τις παιδικές χαρές από το Φιλόδημο 1. Έχει κατευθεί η μελέτη και έχουμε πάρει και από το Φιλόδημο ένα ποσό 105.000 ευρώ για νέα, για νέα μηχανήματα. Γι' αυτό προχωρεί και επίσης το έργο το οποίο θα ξεκινάει την Τετάρτη, αν θυμάμαι, η Πέμπτη, εξάρτητα από το καράβι στην Ίσο, για το λόγο των καιρών, που αφορά το 5x5 το γήπεδο που είναι στους Πάλους, το οποίο έχει γίνει η μελέτη, έχει γίνει και η ανάδοση και ξεκινάμε το έργο. Αυτά είναι τα τελευταία έργα που προχωρούν στο νησί μας. Βέβαια, τα άλλα έργα τα έχουμε αναφέρει πολλές φορές με το τι έχει γίνει στο παρελθόν και βέβαια στα έργα που αφορούν την ανάπλαση των οικισμών, του Μαντρακίου, των νοικιών, του Εμποριού και των Πάλων. Το τρίτο διεθνές τουρνουά γκολφ με σινία Pro-Aim της Κώστα Ναβαρίνο έλαβε χώρα στις 20 έως 23 Φεβρουαρίου με τη συμμετοχή 31 ομάδων από 20 χώρες, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής σεζόν. Το τρίτο διεθνές τουρνουά γκολφ με σινία Pro-Aim της Κώστα Ναβαρίνο έλαβε χώρα στις 20 έως 23 Φεβρουαρίου με την συμμετοχή 31 ομάδων από 20 χώρες, σηματοδοτώντας την έναρξη της τουριστικής σεζόν. 31 κορυφαίοι επαγγελματίες και 93 ερασιτέχνες γκολφέρ σχημάτισαν τις ομάδες και απόλαυσαν το παιχνίδι στα βραβευμένα γήπεδα The Dance Course και The Bay Course, ανάμεσα σε ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών, με θέα στο Ιόνιο Πέλαγος και τον ιστορικό κόλπο του Ναβαρίνου. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες ήταν ο υποψήφιος για Όσκαρ και βραβευμένος με χρυσή σφαίρα Αμερικανός ηθοποιός Bill Murray, ο πρώην διεθνής παίκτης του ράγμπι που εκπροσώπησε την Αγγλία 75 φορές και 5 φορές ως αρχηγός της ομάδας με 17 χρόνια καριέρας Mike Tandall, καθώς και ο θρύλος του μπάσκετ Joe Arkakas. Η αγωνιστική δράση ξεκίνησε επίσημα την 5η 21 Φεβρουαρίου στο γήπεδο The Dance Course, ενώ την επόμενη μέρα οι παίκτες διαγωνίστηκαν στο γήπεδο The Bay Course και αγκάλιασαν θερμά τη θεματική φιλανθρωπική βραδιά, παίζοντας bowling και ενισχύοντας τη δράση των παιδικών χωριών SOS Ελλάδας. Η προσφορά στα παιδικά χωριά SOS συνεχίζεται μέσα από την ιστοσελίδα του Messinia Pro-Aim. Το τουρνουά έκλεισε με τη βραδιά Buena Vista με γκαλά dinner και απονομή βραβείων στους νικητές. Παρουσιαστές ήταν οι Βρετανοί Golf Professionals, Ιώνα Στέφεν και Πέτερ Φις, με ξεχωριστή στιγμή την ομιλία του ηθοποιού Bill Murray, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι το καλύτερο μέρος που έχω επισκεφθεί ποτέ, δεν έχω δει κάτι παρόμοιο και η φιλοξενία είναι μοναδική». Στον ατομικό αγώνα, οι επαγγελματίες παίκτες του γκολφ διεκδίκησαν το συνολικό χρηματικό έπαθλο των 31.000 ευρώ. Πρωταθλητής δε του τρίτου Messinia Pro-Aim αναδείχθηκε ο Αλεσάνδρο Ταντίνη με 197 πόντους, με τον Στιούαρτ Μπόιλ στην δεύτερη θέση και τον Τομάς Γκουβέια στην τρίτη θέση. Το τρίτο Messinia Pro-Aim διοργανώθηκε σε συνεργασία με τους PGAS of Europe και υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ. Ο Δήμος Ρόδου και ο ΔΟΠΑΡ, σαν εκφραστές των πολιτιστικών δρόμενων του νησιού, βρίσκονται πάντα κοντά στα σωματεία των χωριών, στηρίζοντας με κάθε τρόπο την προσπάθειά τους να προβάλλουν με τις εκδηλώσεις τους τον πολιτισμό και την ιστορία του λαού μας. Ιδιαίτερα οι απόκριες ξεσηκώνουν τον κόσμο και σκορπούν χαμόγελα και χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Για το πρόγραμμα του ΔΟΠΑΡ, που περιλαμβάνει πολλές εκδηλώσεις, δόθηκε σήμερα συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο από όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες. Μία πρώτη κουβέντα που είχαμε κάνει πριν από αρκετό καιρό ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει όντως μια μεγάλη παρέλαση στην πόλη της Ρόδου για πολλούς και διάφορους λόγους που όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζει ο καθένας μας ξεχωριστά και για τον λόγο ότι σε αρκετά χωριά της Ρόδου γίνονται αξιόλογα καρναβάλια τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν σε τίποτα τα μεγάλα καρναβάλια που γίνονται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Θέλω να πω ότι το καρναβάλι της Ρονής κλείνει 20 χρόνια φέτος. Έχει φτάσει στο επίπεδο να συναγωνίζεται τα μεγάλα καρναβάλια. Το καρναβάλι που γίνεται στον Αρχάγγελο, δηλαδή το έθιμο του μουζώματος, είναι ένα έθιμο που είναι γνωστό πανελλαδικά.
είναι μοναδικό, όπως και τα υπόλοιπα καρναβάλια, για να μην αδικήσω κανένα, τα οποία δεν έχουν ζηλέψει τίποτα μα τίποτα από την υπόλοιπη Ελλάδα. Αυτό λοιπόν, η εισήγηση που κάναμε και αμέσως αποδέχτηκε ο ΔΟΠΑΡ, ήταν να στηριχτούν και πιστεύω ότι είναι η πρώτη χρονιά φέτος που γίνεται στήριξη σε όλα μα όλα τα καρναβάλια που γίνονται στο νησί της Ρόδου. Δεν υπάρχει δηλαδή αίτημα από την πλευρά της Ομοσπονδίας, συλλόγων, μελών μας, που να έχει απορριφθεί από τον ΔΟΠΑΡ. Αυτό πιστεύω ότι είναι ένα μεγάλο γεγονός, το οποίο δίνει δύναμη σε όλους εμάς να συνεχίσουμε, αλλά δείχνει ακόμα και το επίπεδο της συνεργασίας που έχουμε ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια με τον Πρόεδρο μέσα από τον ΔΟΠΑΡ. Όλα, σχεδόν μα όλα τα αιτήματα υλοποιούνται στο μέγιστο και πάντα βάσει των δυνατοτήτων, γιατί επειδή έχω την τιμή να αποτελώ μέλος λόγω της θέσης μου σαν Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΡ, γνωρίζω από κοντά τις δυσκολίες της υλοποίησης αρκετών αιτημάτων των συλλόγων. Παρόλα αυτά, με ρίσκα, με πρωτοβουλίες του Προέδρου, και δεν το κάνω για να το γκολακεύσω, είναι η πραγματικότητα, έχουμε καταφέρει και υλοποιούμε το 99% των αιτημάτων. Είχαμε ξεκινήσει τη συνεργασία πέρυσι το Σεπτέμβριο σε επίπεδο, είχαμε φέρει ένα καραγκιοζοπαίχτη για τα χωριά της Ρόδου. Οι 10 παραστάσεις που γίνανε στα μικρά χωριά της Ρόδου, σας πληροφορώ ότι μέχρι σήμερα έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον και μας ζητάνε συνέχεια και συνέχεια να ξαναγίνει αυτή η παράσταση. Φανταστείτε ότι σε κάθε παράσταση που γινόταν σε μικρά χωριά ήταν πάνω από 150 άτομα. Όχι μόνο μικρά παιδιά, αλλά και μεγάλοι άνθρωποι παρακολουθούσαν τις παραστάσεις αυτές. Και το κόστος μηδαμινό μπροστά σε αυτό που κερδίσαμε. Και γι' αυτό, επειδή μου δόθηκε άλλη ευκαιρία, θέλω να ευχαριστήσω τον Στέφανο Κυριαζή, γιατί αμέσως το υλοποίησε. Και υπάρχει δέσμευση ότι φέτος, πρώτα ο Θεός, θα το ξανακάνουμε για τα υπόλοιπα χωριά που δεν μπορέσαμε να πάμε. Επειδή μιλάμε για το καρναβάλι, εγώ τονίζω ότι οι συνεργασίες φαίνονται, τα αποτελέσματα φαίνονται, όπως είπε και ο Δήμαρχος, και ότι εμείς είμαστε εδώ για να υλοποιούμε αποφάσεις. Αυτά που πρέπει να ακούσουμε είναι από τους Προέδρους των Συλλόγων, οι οποίοι πραγματικά δίνουν το καλύτερο γι' αυτό. Άλλος ένας χρόνος θυσιάζεται για να ετοιμαστεί όλο αυτό, γιατί αυτό που θα δούμε εμείς την Κυριακή, την πρώτη και την επόμενη, για να γίνει, πιστέψτε με ότι υπάρχει πολλή προσωπική εργασία, πολύ εθελοντισμός, πολύ χρόνος από τον ελεύθερο μας, από τη ζωή μας, και αυτό αξίζουν πολλά συγχαρητήρια πρώτα σε αυτούς και μετά στους υπόλοιπους όλους. Βρισκόμαστε εδώ σαν δημοτική εκπρόσωπος και πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ιαλισσού, για να σας μιλήσουμε κι εμείς για το 5ο Τριαντενό Καρναβάλι. Δεν είναι το 5ο Τριαντενό Καρναβάλι στην πραγματικότητα, απλά το θεσπίσαμε από την ημέρα που εκλέχθηκε αυτή η Δημοτική Αρχή. Έχουν γίνει και παλαιότερα, πολύ παλαιότερα βέβαια, κάποια καρναβαλικά δρόμενα στην Ιαλισσό, οπότε κι εμείς, αφού είδαμε ότι υπήρχε μια στασιμότητα και ο κόσμος το ζητούσε, είπαμε να το ξαναφέρουμε στην επιφάνεια. Ξεκινώντας λοιπόν με δειλά βήματα, είδαμε ότι το αγκάλιασε ο κόσμος, το αγάπησε και κάθε χρονιά όλο και μεγαλώνει. Εγώ σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο το ΔΟΠΑΡ, τον πρόεδρο τον κύριο Κυριαζή, τον δήμαρχο εννοείται πάνω απ' όλα, αλλά και την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, που και αυτή είναι μαζί μας η διοργανωτής της εκδήλωσης, και κυρίως τον κύριο Κάλιστο Διακογεωργίου, που πάντα είναι πρόθυμος να υλοποιήσει και αυτός σε θέματα πολιτιστικών και αθλητικών οργανώσεων που κάνουμε στην Ιαλισσό. Εμείς λοιπόν το διοργανώνουμε σαν δημοτική κοινότητα. Δυστυχώς δεν είχαμε την ευχέρεια οι πολιτιστικοί μας σύλλογοι να το πλαισιώσουν. Μας βοηθάνε παρόλα αυτά, είναι δίπλα μας σε ό,τι χρειαστούμε και βέβαια θα κατέβουν και αυτοί στην αποκριάτικη μας παρέλαση. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν εμάς, το καρναβάλι μας είναι 10 Μαρτίου, στην κεντρική πλατεία, 3.30 ώρα το μεσημέρι, Πρόεδρε. Δεν ξέρω αν θα προλάβετε να πάτε σε όλα. Θα ξεκινήσουμε με τα πεζοφόρα, με τα άρματα που έχουμε φτιάξει και φτιάχνουν και εθελοντές και ομάδες από εστιατόρια, από καφετέριες, από φροντιστήρια κτλ. Θα είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Πάντα, τώρα να μου πείτε, μέσα σε τόσα προβλήματα χρειάζεται και ένα διάλειμμα. Χρειάζεται λίγο να ξεφύγουμε από τα προβλήματα, να διασκεδάσουμε, να χορέψουμε, να ξεφαντώσουμε. Εμείς λοιπόν, μετά αυτή την καρναβαλιστική παρέλαση, που την καλλιτεχνική παρουσίαση έχει αναλάβει η Ελεονόρα Δοντά και ο Χρήστος Βασιλείου, που είναι ραδιοφωνική παραγωγή του Ράδιο Αρχάγγελος, που είναι και χορηγός επικοινωνίας και τους ευχαριστούμε, και τη μουσική με επιμέλεια ο Παντελής Λιβησιανός και ο Άλεξ Ντόκας. Και βέβαια, εμείς θα κλείσουμε με ένα πολύ μεγάλο γεγονός και να ευχαριστήσω το ΔΟΠΑΡ για αυτή την προσφορά, με τον Δημήτρη Καραδήμου, ένα πάρα πολύ γνωστό Έλληνα καλλιτέχνη
που θα διασκεδάσει και θα περάσει καλά ο κόσμος και βέβαια τους μεγάλους μας χορηγούς και τους πιο μικρούς που βοηθάνε πραγματικά στο να στηθεί αυτό το καρναβάλι στην Ιαλισσό. Να σας ευχαριστήσω, σας περιμένουμε. Θα έχουμε και τον Ιάλισσο εκεί που επί ευκαιρίας να πούμε συγχαρητήρια για την άνοδό του στη Β' Εθνική και του Προέδρου του κυρίου Μιχάλη Χατζηνικήτα που προσπαθεί πάρα πολύ γι' αυτό. Θα τους έχουμε εκεί, θα ψήσουν σουβλάκια, θα έχουμε κρασιά, μπύρες και όλα τα σχετικά. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή επιτυχία σε όλους τους διοργανωτές, σε όλους τους συλλόγους, όσο μπορούμε να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον για τον κόσμο μας. Να είστε καλά. Και τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Επικυρώθηκε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ η πρόσληψη του Στέλιου Γιαννακόπουλου στο τεχνικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας. Ο παλέμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής θα έχει καθήκοντα συνεργάτη του Άγγελο Αναστασιάδη και θα κάνει τον ντεπούτο του στον πάγκο του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στο ματς με το Λίχτενστάιν στο Βαντούζ 23 Τρίτου στην πρεμιέρα των προκριματικών του Euro 2020. Σε ανοιχτό πόλεμο βρίσκονται UEFA και FIFA με αφορμή το νέο διευρυμένο Μουντιάλ Συλλόγων που σχεδιάζει ο Τζιάνι Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάνδρ Τζεφερίν, κάλεσε και τις 59 ευρωπαϊκές ομοσπονδίες να βρεθούν απέναντι στη FIFA, καλώντας σύσσωμο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο να απορρίψει το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων με 24 ομάδες που ο Ινφαντίνο θέλει να επικυρώσει στην ολομέλεια της FIFA στα μέσα του επόμενου Μαρτίου στη ΣΥΠΑ. Η FIFA έχει σχεδιάσει μια νέα μορφή για το παγκόσμιο κύπελο συλλόγων με τη συμμετοχή 24 ομάδων που θα είναι οι καλύτερες από κάθε ήπειρο. Όμως η UEFA βλέπει σε αυτό το τουρνουά μια ανάμειξη της FIFA στο ποδόσφαιρο συλλόγων και μια τορπίλη ενάντια στις ηπειρωτικές διοργανώσεις, ειδικά στο Champions League. Ισόπαλο 1-1 έληξε το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη, με τους φιλοξενούμενους να είναι η πρώτη ομάδα που φεύγει αίτητη από την Τούμπα στο φετινό πρωτάθλημα. Το παιχνίδι που διεκδικεί δάφνης ποιότητας είχε πάθος και δύναμη, αλλά λίγες αξιόλογες φάσεις. Ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 31ο λεπτό με δυνατό σουτ του Βεϊρίνια και ο Άρης ισοφάρισε στο 85ο λεπτό με κεφαλιά του Βέλεθ. Με το χρυσό μετάλλιο στο στήθος συνδυάστηκε η παρουσία των Βίκη Αρβανίτη, Πένι Καραγκούνη, νούμερο 21, στην Πνομ Πένχ. Η εθνική ομάδα από τα προκριματικά που ξεκίνησε το ταξίδι της στην Καμπότζη έφτασε μέχρι το τέλος του δρόμου, νικώντας στον τελικό της διοργάνωσης τις Αμερικανίδες Ντάουντι Κουίκλ, νούμερο 15, με 2-0 σετ και ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου. Οι δύο αθλήτριες επιστρέφουν στην Ελλάδα με 400 υπερπολίτιμους βαθμούς στην προσπάθειά τους για πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 και μαζί κέρδισαν και χρηματικό έπαθλο 4.000 δολαρίων. Αυτό είναι το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο φετινό World Tour για την Βίκη Αρβανίτη και την Πένι Καραγκούνη σε τρεις διοργανώσεις που έχουν συμμετάσχει. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Αιγαίο. Να έχετε ένα καλό βράδυ.